Σαρόπα, φαντάζομαι. Να πιάσουμε όλη την οικογένεια. Για να δούμε λοιπόν την Άννα Ντρούζα, να πάμε μαζί της ένα ταξίδι στον χρόνο. Για να ξεκινήσουμε από τότε που έκανε τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα. 1988. Μασέλα, φοράει. Έλα, Ροδυσσέα, γιατί. Γιατί, παιδιά, και εδώ είναι. Έλα, εντάξει, ήταν είναι η στάση, έτσι. Έχει ένα προεκλογισμό. Έλα. Δεν υπάρχει πολύ υλικό στο διαδίκτιο, πρέπει να σας πω. Μάλλον. Γιατί όμως έχει τηλεοπτική παρουσία. Πάρα πολλά χρόνια. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Πολύ όντια. Πάμε παρακάτω. 1998. Κάτσε καλά. Ναι, καλά. Είναι εκείνη η περίοδο. Την πολύ... Παπαρίζου, δεν αγόρια σαν εσένα υπάρχουν πολλά. Αυτό μπορείτε τώρα να πω. Ο καθένα όπω βολεύεται. Έχει στη ζωή του τον Νίκο Οικονόμου τότε. Έχουν μια κόρη την Αριάδνη μαζί. Πολύ όμορφη γυναίκα ήταν η Άννα Ντρούζα. Ήταν στην πιο όμορφη εποχή τη και ήταν η Άννα Ντρούζα που εισήγαγε ουσιαστικά το lifestyle στην τηλεόραση. Αυτέ τι εκπομπέ έτσι, από εκεί ξεκίνησε το κακό. Μάλιστα, για πάμε παρακάτω στο κακό, να δω τι θα γίνει. Εσύ δεν έχει μια με την Κωνσταντίνα, μια με την Βελίδα. 2001. Ωραία, τη πάει το ίσιο. Και τη πάει το μητρικό, γιατί είναι μανούλα εδώ. Τη πάει πολύ. Πάμε παρακάτω. 2008, και αυτό το look τη πηγαίνει νομίζω πολύ. Ποιο αδυνατισμένο εδώ. Είναι το look φερπελιά. Εκείνο το look ακριβώ είναι. Πάμε παρακάτω. 2009, έχει βάλει κάποια κιλά, αλλά τη πηγαίνει κι αυτό. Έχει φάει φερπελιά. Έχει μπει στη ζωή τη ο Θανάσης Λάλα. Πάμε παρακάτω. Και 2013, πολύ πρόσφατη φωτογραφία από έξοδό τη. Εδώ και... μου αρέσει πιο πολύ εμένα γιατί είναι πιο απλή από όλα τα άλλα. Και τα μαλλιά τη όχι πολύ στυλιζαρισμένα, πιο απλά, πιο φυσικά. Πολλά blogs βγήκαν και έγραψαν ότι έχει βάλει κιλά, αλλά επειδή την είδαμε και από κοντά, τη πηγαίνει πολύ, είναι χαρούμενη, είναι πολύ ήρεμη. Να τη ευχηθούμε να είναι. Κάθασε ο Λάλα, τα πολύ ήρεμη. Για να δούμε και το συνολικό. Κοκκινομάλα δεν μου αρέσει, προτιμώ. Όχι. Το 13 προτιμώ. Εγώ το 2001, παιδιά. Εγώ το 98. Και εγώ το 98. Give me five. Έλα. Σας αρέσει κοκκινομάλα. Ναι, ναι.